Ήρθε η ώρα να γίνει στον τύρναγο μια μεγάλη πολυποτέλεια τύρναγο, ενώ έτσι, οπουδήποτε τύρναγο, δεν εννοώ τον τύρναγο τύρναγο. Ήρθε η ώρα να γίνει μια μεγάλη πολιτική αλλαγή. Μια πολιτική αλλαγή με ποιοτικά χαρακτηριστικά. Να δει ο Δημότης μια άλλη δημοτική αρχή που δεν είδε τόσα χρόνια. Γιατί είχαμε δημοτικές αρχές που πάνω κάτω, τα ίδια γινόταν. Τα ίδια γινόταν. Υπήρξαν και δήμαρχοι καλύτεροι, υπήρξαν και δήμαρχοι χειρότεροι, αλλά τέλος πάντων τα ίδια. Εμείς θα είμαστε μια εντελώς διαφορετική δημοτική αρχή. Άλλου ήθους, άλλης ποιότητας και προπάντων άλλης αποτελεσματικότητας. Γιατί σας είπα, αυτό που μετράει στο τέλος της ημέρας είναι στο τέλος της τετραετίας, να το πω διαφορετικά, ο Δημότης κάτι και σκέφτεται. Όταν ψήφισα το Ρουλί, το Δαμάσι ήταν έτσι. Μετά από 4 χρόνια, το Δαμάσι είναι έτσι. Αλλιώς, καλύτερο, ομορφότερο, λειτουργικότερο, οι οικογένειες δεν βιούν καλύτερα, οι καταστηματάρχες τα κονομάνε, οι άνθρωποι τα βγάζουν πέρα, τέλος πάντων, κάτι γίνεται, υπάρχει μια κινητικότητα, μια ζωντάνια, ναι. Αυτός ο Δήμαρχος. Ο άλλος, να τον κρίνετε εσείς μετά από 5 ολόκληρα χρόνια. Τον κρίνετε θετικά, καλώς. Τον κρίνετε αρνητικά, πάλι καλώς. Γιατί όλοι θα φτάσει η ώρα που θα κρυφθούν. Γι' αυτό λοιπόν σας παρακαλώ πάρα πολύ ότι είπαμε να ξέρετε ότι είναι το πραγματικό, το αληθινό αποτύπωμα της πραγματικότητας. Αυτή είναι η πραγματικότητα, όπως σας την είπα. Σκεφτείτε, σταθμίστε τα πράγματα, βάλτε τα κάτω και ή θα πρετανεύσει η πολιτική λογική, η καθαρή πολιτική λογική των έργων της βελτίωσης της καθημερινότητας, μιας άλλης δημοτικής αρχής που λέει ότι μπορώ να αλλάξω εντελώς τα πράγματα, να δημιουργήσω έναν άλλο Δήμο, ή θα παραμείνουμε σε μια κατάσταση νοχελικότητας, αδράνειας, υποβάθμισης, ξανά μανά τα ίδια, κάτι το διαφορετικό. Έχετε επιλογή, τη δράση πολιτών. Μία από τα ίδια. Θέλω λοιπόν να ευχαριστήσω και πάλι τους υποψηφίους τοπικούς συμβούλους, την δημοτική σύμβουλο που προέρχεται από την περιοχή σας, θέλω να τους στηρίξετε με θέρμη και με όλη σας έτσι την εκτίμηση και την αγάπη, γιατί και αυτοί κάνουν το δικό τους αγώνα. Δεν έχουν κάτι να κερδίσουν, ξέρετε. Και είναι άξιοι σεβασμού και τιμής οι άνθρωποι που ασχολούνται με τα κοινά, διότι όπως λέει και η αγαπητή φιλόλογος η Έλενα, ο Φουκυντίδης έλεγε, ο Περικλής έλεγε ότι αυτοί που δεν ασχολούνται με τα κοινά είναι αχροί. Δεν είναι απράγμονες, είναι αχροί. Δηλαδή όχι μόνο ότι δεν κάνουν πράγματα, δεν αξίζουν και του σεβασμού. Αυτοί που ασχολούνται με τα κοινά, οι άνθρωποι που ενδιαφέρονται, όχι μόνο οι υποψήφοι, αλλά ενδιαφέρονται για τα κοινά. Έχουν εμπλοκή στα κοινά. Όπως καλλιόρασε εδώ τώρα που παρακολουθείτε μια πολιτική εκδήλωση. Οι άνθρωποι αυτοί λοιπόν είναι άξιοι σεβασμού. Διότι ενώ εσείς τώρα μπορείτε να είστε σπίτι σας ξαπλωμένοι, κάθεστε και ακούτε το ροζούλι. Γιατί ενδιαφέρεστε για τον τόπο σας, γιατί ενδιαφέρεστε για το χωριό σας, γιατί ενδιαφέρεστε για τις οικογένειές σας. Άρα λοιπόν είστε άξιοι σεβασμού, όπως άξιοι σεβασμού είναι και αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι θα δώσουν το δικό τους αγώνα. Και για να μην αφήσω παραπονεμένους κάποιους, θα μου επιτρέψετε μία ολιγόλεπτη παρέμβαση, διότι την ομιλία μου την τελείωσα. Μία παρέμβαση μου έδωσε το έναυσμα η κυρία Νάκα, για να πω δύο πράγματα πολύ σημαντικά που ενδιαφέρουν τους αγρότες. Και μία εξαγγελία θα την κάνω από εδώ, από το Δαμάσι τώρα για πρώτη φορά. Την άλλη την έκανα στα πλατανούς. Λοιπόν, κυρία Νάκα, ακούστε να δείτε. Φαινόμενα του είδους. Έπεσε παγετός.
και το χωριό δεν αποζημιώθηκε. Φαινόμενα του είδους έπεσε χαλάζι. Αποδεδειγμένα. Συγγνώμη, όχι δεν αποζημιώθηκε. Μετά από ένα χρόνο. Ναι, λέω, αλλού θα καταλήξω. Το 5%. Αλλού θα καταλήξω. Και δεν πήρε αυτό που έπρεπε να πάρει. Έγινε πλημμύρα, πλημμύρισαν κλπ. Και ξεχάστηκε. Λοιπόν, αυτό θα έρθει. Εάν αποδεδειγμένα υπάρχουν καιρικά φαινόμενα που πλήττουν το χωριό και ο ΕΛΓΑ δεν τα κάνει αποδεκτά, ο Δήμος Τυρνάβου θα τους οδηγεί στα δικαστήρια. Και καταλήγει. Όχι οι αγρότες. Όχι ένας-ένας μεμονωμένο. Όχι. Γιατί εκεί πατάνε στο φόβο. Ο Δήμος Τυρνάβου, ο Δήμαρχος δηλαδή, γιατί αυτός εκπροσωπεί κατά νόμο τον Δήμο, εγώ τους πάω στο δικαστήριο. Να αποδεικνύουν ότι δεν έγινε έτσι και έγινε όπως το λένε αυτοί. Δεν έχουν δικαίωμα. Δεν έχουν δικαίωμα. Πάντως ο ΕΛΓΑ δεν θα καλοπεράσει με ροντούλη Δήμα. Δεν θα καλοπεράσει. Ο κύριος Κουρεμπές που ήρθε στον Τύρναβο και τον τραπέζωσαν και τον έκαναν και λοιπά και μετά τσίχωσε η δουλειά. Έτσι. Δεν θα καλοπεράσει ο άνθρωπος. Όχι, δεν λέω το συγκεκριμένο. Όχι, πρόεδρε. Όχι. Ο Τύρναβος θα διεκδικεί τα δίκαιά του, τα δίκαια των αγροτών του, ακόμα και σε επίπεδο δικαιοσύνη. Θα μπλέξουν με τον Τύρναβο. Όχι με τον αγρότη, με το δίκαιο. Θα μπλέξουν. Και γι' αυτό θα κάνουν λησαλαίο αγώνα να πολεμήσουν τον Ροντούλη. Γιατί ξέρουν τι τους περιμένει. Ξέρουν τι τους περιμένει. Δεν θα τα καταφέρουν. Τέλος πάντων, εσείς θα κρίνετε αν τα καταφέρουν ή όχι. Αλλά θα δούμε στη συνέχεια. Ένα. Δεύτερο. Πώς θα πιστοποιούμε εμείς την αλήθεια του καιρικού φαινομένου. Έχω εξαγγείλει στα πλατανούλια. Έχω δεσμευτεί. Ο πρώτος σταθμός θα ξεκινήσει από τα πλατανούλια. Θα πάμε στο Δαμάσι. Θα πάμε στα Δέντρα. Στη Ροδιά, στο Αμυροπούλι. Θα εγκατασταθεί ένα δίκτυο που θα είναι διασυνδεδεμένο σταθμών αγρομετεωρολογικών οι οποίοι θα δίνουν online δεδομένα για τα καιρικά φαινόμενα που επικρατούν στην περιοχή μας σε όλη την επικράτεια του Δήμου Τυρνάβου. Θα έχουμε εμείς τον έλεγχο των καιρικών φαινομένων. Θα ξέρουμε εμείς αν έγινε παγετός. Θα ξέρουμε εμείς αν έγινε ανεμοθύελα. Θα ξέρουμε εμείς την ταχύτητα του ανέμου. Θα ξέρει δε ο αγρότης με το σύστημα αυτό τι καιρικά φαινόμενα επικρατούν ανά πάση στιγμή στο χωράφι. Δηλαδή θα πάει στον Δήμο και θα λέει που κατσούλησα. Εγώ έχω ένα αγροτεμάχιο στην περιοχή κάτω κάμπους του Δαμασίου. Είναι 10 στρέμματα, είναι αυτές οι συντεταγμένες του και έχω αυτή την καλλιέργεια αμύγδαλα, παραδείγματος χάρη. Εκείνη την ώρα που θα το δηλώνει στην πλατφόρμα, από εκείνη τη στιγμή θα του τρέχουν και οι πληροφορίες για το χωράφι. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι θα ρυθμίσει και τις εισρωές που θα ρίχνει στο χωράφι, δηλαδή τα λιμάσματα, τις καλλιεργητικές του φροντίδες, θα τις ρυθμίζει με βάση τα δεδομένα που θα παίρνει από αυτή την πλατφόρμα. Άρα λοιπόν, δεν θα μείνουν έτσι τα πράγματα για τους αγρότες. Θα αλλάξει εντελώς η κατάσταση. Το αγροτικό οδικό δίκτυο του Δαμασίου, ρε παιδιά, ντρέπουμε και γι' αυτό δεν το είπα κιόλας. Έτσι από ντροπή δεν το είπα. Γιατί με πήρε μια φορά ο Τόνις ο Λέτσος, σηκώ το χέρι ο άνθρωπος τώρα, γιατί περίμενε να τα ακούσει, αλλά από ντροπή δεν το είπα. Και με πήγε μια γύρα γύρω-γύρω. Τι να δω, ρε. Τι να δω τώρα, αυτό είναι αγροτικό οδικό δίκτυο, εντάξει, έτσι. Χαράδρες! Χαράδρες! Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Δηλαδή είναι ντροπή αυτό το πράγμα. Είναι ντροπή. Είναι ντροπή. Το αγροτικό οδικό δίκτυο είναι από τα προαπαιτούμενα. Δηλαδή... Έχει 15 χρόνια να έρθει μπουρδόζα στο Δαμάσι. Τα λέτε μόνοι σας λοιπόν. Άρα... Δεν έχουμε και ποτάμι. Και το ποτάμι είναι 3 χιλιόμετρα. Ο άμμος είναι αυτό. Δυστυχώς από ντροπή δεν το είπα. Γιατί τι να πω τώρα. Και το άλλο που θέλω να ξέρετε είναι ότι για τους αγρότες θα υπάρξει ένα αγροτικό δημοπρατήριο, το ανακοίνωσε ήδη στα Μετανούλια,
Τι είναι αυτό το αγροτικό δημοκρατήριο, το λέω αυτό γιατί σας ενδιαφέρει ως αγροτικό πληθυσμό. Τι είναι αυτό το αγροτικό δημοκρατήριο, είναι μια ηλεκτρονική πλατφόρμα πάλι. Πηγαίνει ο Χ, ο Λέτσος, το Α, το Β, ο Ρίζος, το Α, το Β, το Γ, οι μισάρες και λέει, εγώ έχω παράξει 10 τόνους σταφύλια αυτής της ποικιλίας, αυτής της ποιότητας, αυτού του μεγέθους και τα δίνω προς τα δελεπτά του στυλό. Και θέτει μέσα στο σύστημα. Το βλέπουν μέχρι στην Κίνα. Μέχρι στην Κίνα το βλέπουν. Και έρχεται κάποιος και λέει, εγώ κύριε Μουσάρη σου δίνω 30 λεπτά το κιλό. Όχι ο Μουσάρη. Εμφανίζεται άλλος, λέει εγώ 32. Τα δείχνω. Αυτό είναι με λίγες έτσι λέξεις το αγροτικό δημοκρατήριο. Ο αγρότης έχει μια πλατφόρμα, βάζει τα προϊόντα του πάνω στην ηλεκτρονική αυτή πλατφόρμα, τα γνωρίζει όλος ο κόσμος, όλη η Ευρώπη, όλοι οι έμποροι, και περιμένει να δει πώς θα κυμανθούν οι τιμές. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι εάν κάνουμε τέτοια πραγματάκια, δηλαδή προσέξουμε αυτό το αγροτικό οδικό δίκτυο του περιβόητου, πρέπει να πάρουμε κανένα κρέδιο όμως, αλλιώς δεν γίνεται, πρέπει να πάρουμε κανένα κρέδιο και να λειτουργούν τα κρέδια, αλλιώς δεν γίνεται. Άμα κάνουμε αυτό το αγροτικό δημοκρατήριο, αν κάνουμε αυτό το δίκτυο των αγρομετεωρολογικών σταθμών, εάν κάνουμε αυτά τα πραγματάκια, τα οποία είναι εφικτά, είναι απλά, γιατί δεν γίνονται, μην το ρωτάτε εμένα γιατί δεν έγιναν, ήδη έπρεπε να έχουν γίνει, τότε θα αλλάξει όλη η κατάσταση. Θα αλλάξει για το χωριό, θα αλλάξει για την Αφωτιά, θα αλλάξουν όλα τα πράγματα, θα αλλάξουν, ξέρετε, στην πολιτική, το φαινόμενο της αλλαγής λειτουργεί πολλαπλασιαστικά. Δηλαδή, όταν κάνεις ένα πράγμα και αλλάζεις κάτι, αυτό αλλάζει κι άλλα με τη σειρά. Και αλλάζει όλη η κατάσταση. Σαν αμοιβάδα εξαπλώνεται το φαινόμενο. Εμείς μια τέτοια δημοτική αρχή θέλουμε να γίνει. Μια δημοτική αρχή που θα επιφέρει ριζικές μεταβολές. Μια δημοτική αρχή που θα αφήσει εποχή στον πύρνα. Ψηφίστε λοιπόν δράση πολιτών, γιατί... Τώρα όποιος θέλει μπορεί να ρωτήσει οτιδήποτε επιθυμεί. Στέλιο, μια επισήμωση. Στέλιο, μπορείς. Μια επισήμωση. Ναι. Τη χάνω στην περιοχή... Δεν άκουσα. Τη χάνω στην περιοχή να είμαι ο μεγαλύτερος καλλιεργητής και ο μεγαλύτερος κτηνοτρόφος. Έχει 15 χρόνια να έρθει η μπουλντόζα. Το αγροτικό δίκτυο είναι κατεστραμμένο. Έχουμε ένα μεγάλο πρόβλημα με τους δασικούς χάρτες. Είμαστε το μοναδικό κεφαλοχώρι που έχουμε διανομή του 31, συμπληρωματική διανομή του 54, έχουμε δύο αναδασμούς και μέσα στους αναδασμούς έχουμε δασικούς χάρτες. Με αποτέλεσμα να φεύγουμε από τις δράσεις όλων των παρεμφερή βελτιωτικών σχεδίων. Σχέδιο βελτίωσης, νητρολιπάσεις και τα λοιπά. Και δεν ασχολήθηκε ποτέ κανένας. Πήγαμε όλοι και πληρώσαμε χειροχή, χρυσοπληρώσαμε τους τοπογράφους να κάνουν επαλήθευση όντως της περιοχής, γιατί μέλη γενέστε, με κανένα αποτέλεσμα. Πήγαμε 10 φορές στο Δήμαρχο, στην περιφέρεια. Πουθενά και τίποτα, δεν εισακουστήκαν πουθενά. Μεγάλο πρόβλημα. Και αυτό το πρόβλημα που λέει, και το πρόβλημα του αγροσκοτόπου, που θα πει ένας άλλος. Κοιτάξτε, για να είμαι όμως ακριβής σε ό,τι λέω. Δεν είναι αρμοδιότητας Δημάρχου. Είναι ένα θέμα το οποίο αφορά τα διαχειριστικά σχέδια που ξεκινούν την περιφέρεια και καταλήγουν στο Υπουργείο. Η Δημοτική Αρχή τι μπορεί να κάνει? Η Δημοτική Αρχή μπορεί να επισημάνει το πρόβλημα και να προωθήσει ανάλογες προτάσεις που εσείς θεωρείτε ότι πρέπει να προωθηθούν. Από εκεί και πέρα όμως, για να είμαι ακριβής και για να αποδίδω τα το κέσταρο στο κέσταρι, χωρίς να κάνουμε τζάμπα μαγιές και αντιπολίτευση, δεν είναι ευθύνη δημάρχου. Δηλαδή, δεν νομίζω κάποιος δήμαρχος να μην θέλει να μην υπάρχουν αυτές οι εκκρεμότητες. Δηλαδή, όλοι θέλουν. Όλοι θέλουν, υπάρχει όμως μια πολύ μεγάλη γραφειοκρατική αγκύλωση και υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι, εντάξει, άνθρωποι είμαστε, μπορούν να κάνουν και σφάλματα και να προκαλούνται όλα αυτά τα δυσλειτουργικά φαινόμενα.
παραδείγματος χάρη, να το πω ένα παράδειγμα, που μπορεί να σας αφορά κιόλας. Μπορεί τον Αντώνη τον Λέτσο να τον αφορά, γιατί κάτι μη είπε για αυτό το πράγμα. Για το ζήτημα των γεννήσεων που έχουν οι κτηνοτρόφοι. Οι συνδεδεμένοι. Οι συνδεδεμένοι. Μπράβο. Ωραία, ακούστε το. Όταν γεννιέται ένα ζωντανό, γεννιέται ένα μοσχαράκι στον κύριο Λέτσο, θα πρέπει εντός 27 ημερών, πόσο. Εντελώς. Εντελώς. Εντός 27 ημερών να φας αυτό το δηλώσεις. Τώρα φανταστείτε άνθρωποι οι οποίοι είναι απάνω, πού να κατηγούν από το δηλώσεις. Φανταστείτε άνθρωποι οι οποίοι πάνε στο κτηνιατρίο, αλλά δεν εξυπηρετούνται. Φανταστείτε άνθρωποι οι οποίοι πάνε στο κτηνιατρίο, δίνουν τα στοιχεία, το δηλώνουν και οι υπάλληλοι του κτηνιατρίου, οι κακομοίρηδες, γιατί είναι ένας, δεν προλαβαίνει. Δεν προλαβαίνει να το κάνει. Περνάει η ημερομηνία. Και λέει ο νόμος τώρα, ο κανονισμός, 1760, αν θυμάμαι. 1760 είναι, αν θυμάμαι. Λέει ο κανονισμός αυτό. Άμα δεν τα δηλώσεις εντός 27 ημερών, τέρμα η συνδεδεμένη τη δηλώσεις. Και ο Λέτσος τώρα τι σκέφτηκε. Πήγε, έκανε, έφτιαξε. Και βρέθηκε μπροστά σε αυτά τα γραφειοκρατικής ίσως προβλήματα, κυρία Κάλλας. Το λέω γιατί αύριο μπορεί να είστε βουλευτής και να το έχετε υπόψη από το θέμα. Αυτό δεν πρέπει να περάσει. Πρέπει τουλάχιστον για ένα χρόνο ακόμα να δοθεί μία προς μία, να μην εφαρμοστεί ο νόμος όπως δεν εφαρμοζόταν. Όπως δεν εφαρμοζόταν. Διότι τώρα ο ΠΚΠΕ έστειλε κάτι περίεργες διρεκτίβες κλπ. Για την εφαρμογή του νόμου περί συνδεδεμένης κλπ. Να μην εφαρμοστεί και από εκεί και πέρα την επόμενη φορά, την άλλη χρονιά. Και όταν θα ενισχυθούν οι κτηνιατρικές υπηρεσίες της χώρας, να υπάρξει άλλη αντιμετώπιση. Πιστεύω ότι αυτό θα είναι. Πιστεύω ότι αν πριτανεύσει η λογική, δηλαδή αν ήμουν εγώ υφυπουργός, θα το έλεγα. Πιστεύω ότι αν πριτανεύσει η λογική, δεν θα το προχωρήσουν το θέμα. Διότι χιλιάδες ζώα, ένα τεράστιο ζωικό κεφάλαιο, θα μείνει απ' έξω. Και είναι κρίμα. Και είναι κρίμα. Τα χρήματα επιστρέφονται. Επιστρέφονται. Είναι κρίμα. Νομίζω όμως ότι η κυρία Ξηρομιλίσσου δεν θα περάσει. Δηλαδή πιστεύω ότι το θέμα θα διευθετηθεί. Να το πω έτσι, γιατί αυτή είναι η λογική των πραγμάτων. Θα διευθετηθεί. Αλλά σε πειράζει να έχεις και ένα δήμαρχο, κύριε Λέτσιο, να πάει να σηκώνει το τηλέφωνο και να λέει πρόσεξε, μην τολμήσεις και κάνεις κανένα τέτοιο, γιατί θα γίνει πανικός. Σε πειράζει, πώς. Δεν βρήκε. Στέλιο, έχουμε μεγάλο πρόβλημα με τους βοσκοτόπους. Φέτος είμαι δηλωμένος εδώ, πέρυσι ήμουνα στο Μέτσοβο και πρόβλησή ήμουνα στην Εύβοια. Γιατί υπάρχει τεχνική λύση των βοσκοτόπων. Γιατί υπάρχει τεχνική λύση και έψαχνα να βρω ποιος δήμος είναι ο αρμόδιος για να πληρώσω τον βοσκότοπο για να μου αποδοθεί η επιδότηση. Όλα αυτά τα προβλήματα λοιπόν πρέπει να αλλάξουν. Και έχει ο Δήμος εκεί μια πολύ ωραία κυρία, μια τρελή που δεν πρέπει να συνοηθούμε. Για κοίτα. Συμφωνώ απολύτως, Αντώνη, θα τα δούμε αυτά τα θέματα, είναι πάρα πολύ σημαντικά. Ακούω άλλη ερώτηση. Τα βοσκοτόπια οπωσδήποτε. Σας ευχαριστώ που είδατε αυτό το βίντεο. Πατήστε το χεράκι του like αν σας άρεσε και γράψτε ένα σχόλιο αν έχετε κάτι να πείτε για αυτό που είδατε. Αν πάλι δεν θέλετε να χάσετε το επόμενο βίντεο, πατήστε εγγραφή ή subscribe στο κανάλι μου Αστέριος Στέλιος.